βγήκε ο Μπισμπίκης, ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδύ, έδωσε συνέντευξη και μίλησε και για τη σχέση τους και τα είπε όλα. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια λεπτομέρεια για τη σχέση του με την Δέσποινα Βανδύ. Και πόσο δύσκολα πέρασε, λέει, γιατί οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν τα όρια. Ενώ ο ίδιος έχει συνηθίσει έτσι ένα πιο αναρχικό στυλ ζωής. Τον ζωρίσανε, λέει, δημοσιογράφοι. Ναι, παρόλα αυτά, βέβαια, έκανε δεσμό με τη Δέσποινα Βανδύ. Δηλαδή. Εντάξει. Για πάντα. Άμα θες να είσαι, ξέρω εγώ, αναρχικός και να. Στυλ αναρχικός, όπως λέει ο κύριος Μπισμπίκης, και να μην σε κυνηγάνε δημοσιογράφοι και να μην. Εντάξει, τώρα μετά με τη Δέσποινα Βανδύ, τι περιμένεις. Για να το ακούσουμε. Είσαι πολύ καλά και στην προσωπική σου ζωή. Ναι, είμαι καλά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Πρώτη ερώτηση. Social media. Όπως όλοι μας, όταν μπορεί να έχουμε μία σχέση, μπορεί να την αναβάσουμε στο social media. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τους περισσότερους ανθρώπους, κάνει εντύπωση που ξαφνικά βλέπουν τον Βασίλη να είναι πολύ χαρούμενος, ερωτευμένος και ευτυχισμένος στα social media. Είμαι κι εγώ ένας κανονικός άνθρωπος, όπως είναι όλοι. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Ναι. Και θα κάνω μία ζωή, όπως εγώ νομίζω, χωρίς να έχω φόβο το πώς οι άλλοι βλέπουν εμένα από έξω από αυτήν. Δηλαδή, ποτέ δεν έφτιαχνα μια εικόνα που θα ήθελα να πουλήσω διαφορετική από αυτή που είμαι. Αυτός που είμαι, αυτό συνεχίζω να είμαι, με την ίδια απλότητα. Θα ανεβάσω φωτογραφίες, θα βγω έξω, θα φιληθώ σε ένα μπαρ, θα πάω στα μπουζούκια, θα πετάξω λουλούδια. Θα κάνω τα πάντα που έκανα και πριν και θα συνεχίσω να τα κάνω χωρίς το φόβο ότι κάποιος είναι απέναντι και με παρακολουθεί. Ή θα με τραβήξει μια φωτογραφία, φαντάζεσαι. Πω, είναι φρικτό, φαντάζεσαι να ζω ή να ζεις, ας πούμε, και να βγαίνεις έξω και να είσαι. Μη σε τραβήξουν φωτογραφία, μη σε κάνουν και να είσαι. Το μόνο κομμάτι που με ενόχλησε ήταν στην αρχή αυτό το κυνηγητό, ας πούμε, που γινόταν από τους φωτογράφους και αυτά, λίγο επιθετικά όμως. Έτσι, έξω από το σπίτι, ξέρω εγώ, έξω από το κατέλευε. Αυτό κάπως. Μπορεί δύο κόσμοι να φαντάζονται διαφορετικοί, ο κόσμος του Βασίλη και ο κόσμος της Δέσποινας, και τελικά αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι μαζί. Άρα υπάρχουν διαφορετικοί κόσμοι, Βασίλη. Υπάρχουν. Διαφορετικοί κόσμοι υπάρχουν. Αλλά ο πυρήνας, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα, το ζευγάρι, μπορεί να μην υπάρχει καμία διαφορά, κανένας διαφορετικός κόσμος, να είναι. Να ταυτίζονται, να είναι ένα πράγμα. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι οι ίδιοι. Κι ας είναι ο ένας τραγουδιστής και ο άλλος ηθοποιός. Τις ίδιες ανησυχίες έχουμε, κατάλαβες, τις ίδιες ευαισθησίες για τη ζωή και όλα είναι όμορφα. Η λάμψη σε τρόμαξε ποτέ? Η λάμψη? Η λάμψη της Δέσποινας εννοώ. Είναι ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, τώρα πώς να το κάνουμε? Ναι, νομίζω όχι, δεν με τρόμαξε. Δηλαδή βλέπεις ένα πλάσμα και λες είναι πολύ λαμπερό κορίτσι. Ναι, είναι, αλλά δεν, ναι. Δεν με τρόμαξε αυτό το πράγμα. Δεν σε τρόμαξε η λάμψη. Ίσα με μαγνήτησε, δεν με απόφυσε. Ναι. Από όλο αυτό το πράγμα που έζησες λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα με τη δημοσιότητα, με τη σχέση σου με τη Δέσποινα, υπάρχει κάτι άλλο που εσένα ρε παιδί μου ως ψυχοσύνθεση, ως Βασίλη, λίγο σε ζόρισε μέσα σε όλο αυτό? Ναι, με ζόρισε. Στην αρχή ζορίστηκα με αυτή τη δημοσιότητα που πήραν τα πράγματα και με αυτά που γραφτήκανε και με αυτά που υποθήκανε από κάποιους δημοσιογράφους σε κάποιες εκπομπές. Γραφτήκαν ανοησίες. Γραφτήκαν, ναι, ανοησίες. Το 95% από αυτά που γράφανε ήταν ψέματα και συνεχίζουν να γράφουν κάποιοι σε κάποια περιοδικά ψέματα. Ναι, με ενοχλούσε, ας πούμε, αυτό το πώς. Και δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, κάποιοι νομίζω ξεπεράσαν τα όρια και γινόντουσαν σχεδόν χυδαίοι, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία τα είπε. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι λίγο, ας πούμε, έχει ξεφύγει. Έλα, έχει ξεφύγει η κατάσταση, εννοώ με την έννοια ότι δεν είπανε ποτέ κάτι κακό. Βρεζιλεύει στο τη σχέση της Βανδύ, μήπως. Λούρου. Όχι. Μια χαρά το πάνω. Τι είπε, είπε κάτι το περίεργο. Μα δεν θέλω να πω για τη σχέση τους. Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μπισμπίκης, ποτέ κάποιος δημοσιογράφος δεν βγήκε να πει κάτι άσχημο για τον ίδιο, ούτε για τη Δέσποινα Βανδύ. Δεν είσαι ενημερωμένη σωστά. Εάν διάβαζες πρωτοσέλιδα σε περιοδικά της κακιάς ώρας, γράφανε τα τέρατα. Ότι είναι μαζί αφού το είναι μαζί. Όχι, γράφανε άλλα τέρατα. Που δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Πάντως νομίζω ότι. Το οποίο ήταν ψέματα και χιδεότητα αυτά τα οποία γραφτήκανε. Και εδώ λοιπόν καλά τα είπε ο κύριος Μπισμπίκης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ ζωή μου. Αλλά καλά τα είπε. Τι περίμενε ότι δεν θα το κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι. Άλλο σε κυνηγάνε και άλλο σε βγάζει το πρωτοσέλιδο και σου λένε το έλα να δει. Μετά τι κυνηγούσανε. Μετά και την παρτί παρέα. Και λέμε, και αναφέρεται ο άνθρωπο σε δημοσιεύματα τα οποία ήταν εξοργιστικά. Υπήρχαν δημοσιεύματα ψευδέστατα,
συκοφαντικά. Υπήρξαν και αυτά, είναι αλήθεια, ναι. Τα οποία πραγματικά τα διάβαζε κάποιος περιοδικά της παραλίας, που τα λέμε εμείς. Κρεμασμένα στα μανταλάκια. Εντάξει τώρα, ακούστηκαν πολλά. Για τη γυναίκα του δεν λέγανε. Δεν λέγανε 1002. Τι είμαστε τώρα. Ότι ήταν σε διάσταση και πήραν το διαζύγιο. Όχι, άλλο λέγανε. Δεν τα θυμάσαι καλά. Δηλαδή το διαζύγιο δεν είχε βγει το διαζύγιο όταν έκανε το δεσμό με την κυρία Βανδύ. Εγώ δεν το είχε πάρει. Αλλά τα όλα τα τέρατα τα οποία είχαν γραφτεί και προσβλητικά και μετέπειτα συκοφαντικά έγιναν. Μην προσπαθούμε τώρα να γεωποιήσουμε έντυπα δημοσιογράφου, site και εκπομπέ. Ναι, αλλά και εγώ νομίζω ότι ο κύριο Μπρίξ το έχει πάρει λίγο πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ εσένα βλέπω εδώ ότι κάτι παθαίνει. Όταν βλέπει μπισμπίκι με Βανδύ, τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, πάντω δεν μου αρέσει ο Βασίλη Μπρίξ, είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρο. 100%. Παιδιά δεν λέμε τώρα και αν είχατε κανένα ανωνυμία στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Εγώ με τον κύριο Μπρίξ ποτέ δεν έχουμε κουραστεί. Δηλαδή μένο. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Ποιος τον ήξερε τώρα τον Μπισμπίκη, ξαφνικά τον γνώρισε η μάνα του και τον ενοχλεί η δημοσιότητα. Μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει. Ξέρω, κάθε ένας έχει τα αξιοπρέπειά του, κυρία Λεμονή. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει. Επειδή εσύ δεν τον ήξερες, μπορεί να σου πει και εκείνος και εγώ δεν σε ήξερα, Λεμονή. Από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν βγαίνω να κάνω δημόσιες δηλώσεις. Μπορεί να κάνεις. Δεν κάνεις κάθε μέρα κάνεις και στις δηλώσεις. Καθημερινά. Άρα λοιπόν εδώ. Στο πλαίσιο της δουλειάς. Και εκείνο στο πλαίσιο της δουλειάς τώρα. Μην αδικούμε κόσμο οι οποίοι έχουν μία πορεία. Δεν σημαίνει επειδή δεν τους ξέρουμε όλους ότι δεν έχουν μία πορεία και μία επαγγελματική κατάρτιση όλα τα χρόνια. Ναι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Επειδή δεν βγήκαν στην τηλεόραση και επειδή δεν βγήκαν σε περιοδικά. Υπάρχουν ηθοποιοί που δεν τους έχουμε δει ούτε μία φορά στην τηλεόραση. Και είναι καλύτεροι από πάρα πολλούς άλλους που ξέρουμε. Γεγονός. Επειδή δεν έχουν, δεν είναι δημοφιλής. Άλλο δημοφιλής και διάσημος, κι άλλο σε σωστός επαγγελματίας και καταξιωμένος στον χώρο σου που σε ξέρουν αυτοί που πρέπει να σε ξέρουν. Και μένουμε εδώ. Θεωρώ ότι αυτό που θέλει να πει η Ρούλα είναι ότι εκεί που δεν έχει δημοσιότητα ο Μπισμπίκης, ξαφνικά τον έχει μάθει το σύμπαν και το έχει πάρει λίγο πάνω. Ή του φαίνεται περίεργο. Είπε τίποτα ψωνίστικο άνθρωπο, γιατί εγώ δεν άκουσα να λέει κάτι ψωνίστικο. Θεωρούν, Φίλιππε, απλά και εγώ σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσα να το καταλάβω λάθος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι τα κορίτσια, οι κυρίες, ότι βλέπουν τι, ότι στη δήλωση αυτή, ότι με ζόρισε η δημοσιότητα. Εγώ δεν το ζόρισε. Ότι σιγά, ρε αδερφέ, το πρόβλημα, εδώ έχουμε άλλα πιο σοβαρά προβλήματα. Ναι, μάλλον κάπως έτσι το είδαν τα κορίτσια. Θα έπρεπε να το περιμένει κιόλα. Αυτό δεν λέτε. Άλλο να το περιμένεις και άλλο να το ζεις. Άλλο να το περιμένεις και άλλο να το ζεις. Ποιος νοιάζεται για τον Μπισμπίκη και τη Βανδύ. Άκου να δεις όμως. Όταν πάνε να φάνε σε μια ταβέρνα, γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, πάνε σε μια ταβέρνα να φάνε, δεν μπορούν να φάνε ησυχία, γιατί όλοι γύρω αρχίζουν να τραβάνε με ένα κινητό φωτογραφίες, τους τραβάνε βίντεο, δεν μπορεί να έχει την ελευθερία της κίνησης όπως είναι ο καθένας μας. Αυτό σου λέει, ότι περνάει από το δρόμο και θέλει να πήγε χαλάρα έναν καφέ. Δεν μπορεί να το πήγε χαλάρα τον καφέ. Αν το φαντάζεσαι και άλλο να το ζεις και να το αντιμετωπίζεις. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Μην τον αδικείτε. Μην τον αδικείτε. Αυτό είναι που λέω δεύτερη ανάγνωση. Εκεί αμέσως, καρπάζια δεν άρχισε. Ναι, αν ήθελα να μείνει εκτός από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν μιλάει για τη σχέση. Συγγνώμη, δεν θα ρωτευτεί, θα ρωτήσει τη Λούρου, αν θα καψουρευτεί και αν θα γουστάρει τη γυναίκα που είναι μαζί. Δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω δεν θα έπαιζε τηλεόραση, δεν θα έκανε εμφάνιση άγριες μέλισσες. Τι έχει σχέση αυτό που λες τώρα. Μα από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία. Πάμε λίγο να δώσουμε. Αλλιώς δεν θα γνωριζόταν και με την κυρία. Ας τον άραβο στη ησυχία του. Κύριε Βασίλη, εκεί μπισμπίκι. Ερωτεύσω ακόμα περισσότερο τη Δεσποινάρα. Και εσείς δεν τον ερωτάσεις και αφήστε τις κακές γλώσσες εδώ όπως ακούτε. Και τις σοχές τις διμούτζουνες στην ησυχία τους. Με τη χαρά και με τη σχέση του κ. Μπισμπίκη. Προχώρα Μπισμπίκη, κάστες. Λυσάνε, ζηλεύουνε. Έρε σκόρδα που πρέπει να λέει ο άνθρωπος. Σκόρδα ρε, τους φάγατε ρε. Τους φάγατε ρε, έλεος. Την πατήσαμε χωρίς να φάγατε. Ρε Θεέ μου, τι γίνεται εδώ. Να σε πιάσω στόμα τους, ε. Πω, 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 πω. Σε τελειώσανε. Να πάνε σε γαλαπαπά, σταυρώσουμε. Έλα, θα τον ξαματιάσει τον άνθρωπο. Και τα μαθαίνεις αύριο, λέει, χώρισε Βανδύ με το Μπισμπίκη. Πρώτη είδηση. Και θα χαίρεται, και χαίρεται.